Με ρήγη συγκίνησης και περηφάνειας, χιλιάδες Ηρακλειώτες παρακολούθησαν το πρωί την επίδειξη της ομάδας ΖΕΦΣ της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας που έκοψε κυριολεκτικά την ανάσα. Με φόντο την εντυπωσιακών διαστάσεων σημαία που κυμάτισε και φέτος με πρωτοβουλία του Μανώλη Βουτσαλά. Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε πάνω από την περιοχή του Καράβολα με τις χαμηλές διελεύσεις του F-16 Block 52+, να προκαλούν ενθουσιασμό σε μικρούς και μεγάλους. Το μαχητικό αεροσκάφος με χειριστή τον επισμηναγό υπτάμενο Γιώργο Παπαδάκη προσέφερε ένα άκρος εντυπωσιακό θέαμα, το οποίο αποτελεί ένα μικρό δείγμα των ικανοτήτων των πιλότων της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας που δίνουν καθημερινά μάχες πάνω από το Αιγαίο για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας. Πρώτο μας μέλημα είναι να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι για να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας δικαιώματα. Για άλλη μια φορά ήρθαν εδώ, ο κόσμος τους αποζημίωσε με το παραπάνω και θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε κοντά στους αεροπόρους μας, κοντά στους πιλότους που κάθε μέρα επιχειρούν για να η πατρίδα μας να προστατεύεται. Το αεροσκάφος της 115 πτέρυγας μάχης με κυβερνήτη τον Γιώργο Παπαδάκη απογειώθηκε από τα Χανιά, διέσχισε τον κρητικό ουρανό και έφτασε πάνω από το Ηράκλειο, ξεκινώντας την επίδειξη πάνω από την περιοχή του Καράβολα και τους χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν κάθε σημείο στην παραλιακή λεωφόρο για να τιμήσουν την ελληνική πολεμική αεροπορία και τα επίλεκτα στελέχη της. Κάθε χρόνο η πολεμική αεροπορία με την επίδειξη που κάνει εντυπωσιάζει τον κόσμο και τα παιδιά. Και κάθε χρόνο να έχει ο κόσμος όλο στην υγειά του και να έρθει εδώ να βλέπει αυτό το εντυπωσιακό θέαμα. Σίγουρα τα παιδιά είναι ήρωες, φυλάνε θερμοπύλες και πρέπει να τους τιμούμε όπως τους αρμόζει. Την επίδειξη συντόνιζε από εδάφους ο επισμηναγός Γιώργος Ανδρουλάκης. Ο ίδιος ήταν ο πρώτος πιλότος μαχητικού F-16 που συμμετείχε στον εορτασμό του Αγίου Μινά μαζί με την ομάδα υπταμένων το 2014. Είναι μια προσπάθεια της αεροπορίας να δείχνει στον κόσμο σε μικρή απόσταση, σε χαμηλό ύψος, τι κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή, για να μπορούν να αντιληφθούν ένα μικρό μέρος των υπηρεσιών που προσφέρει η πολεμική αεροπορία. Είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχουν όντως πάρα πολλά παιδιά, βοήθησε και η μέρα, αλλά ούτως ή άλλως εδώ θα ήμασταν και πάντα θα υπάρχουν παιδιά. Φέραμε τα παιδιά να βλέπουν αυτή την ωραία επίδειξη μας κάνει ο πιλότος, τους αρέσει και θέλω να μάθουμε κάθε χρόνο να το παρακολουθούμε άμα γίνεται. Η ομάδα ΖΕΦΣ ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της επίδειξης με μια μαντινάδα αφιερωμένη στον προστάτη Άγιο του Ηρακλείου. Ο Δίας Εγωλευτερά το κάστρο να τιμήσει. Τα Αγίου Μινά το πόνισμα ήρθε να προσκυνήσει. Ενώ αμέσως μετά οι πτάμενοι της πολεμικής μας αεροπορίας πολιορκήθηκαν από μικρούς και μεγάλους που ήθελαν να φωτογραφηθούν μαζί τους. Το ξέρω, θέλει πολύ διάβασμα, αλλά θα τα καταφέρω. Ναι, τους θαυμάζω, είναι τα είδωλά μου από μικρό παιδάκι. Για μία ακόμα φορά η εκδήλωσή μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που παρευρέθηκε και του χρόνου θα είμαστε ακόμα καλύτεροι.